Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή έχει καταδικάσει το τρομερό έγκλημα με θύμα μια νέα γυναίκα από τα χέρια του στιγερού δολοφόνου που θεωρεί ότι έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω της. Η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες, φέρουν βαρύτερες ευθύνες για το συγκεκριμένο έγκλημα, γιατί δεν υπάρχει κανένα πραγματικό μέτρο προστασίας των θυμάτων, ούτε καν στη συγκεκριμένη περίπτωση η αυτονόητη επέμβαση της αστυνομίας για να μην μπορέσει ο δράστης να φτάσει στο θύμα και στο έγκλημα. Το έγκλημα αυτό προστίθεται στη ματωμένη αλυσίδα δεκάδων τέτοιων δολοφονιών όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύοντας με τραγικό τρόπο πως ούτε η αυτηροποίηση των ποινών, ούτε η υπάρχουσα πρόβλεψη για ισόβια κάθειρξη μπορεί να εμποδίσει στο χέρι του δράστη. Τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα δυστυχώς επαναλαμβάνονται τόσο σε χώρες που υπάρχει ως ρητή ποινική πρόβλεψη γενικοκτονία, όσο και σε αυτές που δεν υπάρχει. Είναι προφανές ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω το νομικό πλαίσιο, το ποινικό πλαίσιο και η αντίστοιχη επιβαρυντική περίσταση στο άρθρο 82α του ποινικού κώδικα με βάση το κίνητρο του δράστη να τιμωρείται με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα και χωρίς παραθυράκια ευνοϊκής του μεταχείρισης. Στην πραγματικότητα όμως, τα αποτρόπαια αυτά εγκλήματα πατάνε πάνω στην παντελή έλλειψη μέτρων προστασίας των θυμάτων, έγκαιρης κρατικής παρέμβασης απέναντι στους δράστες, πατάνε πάνω στις άπιες αξίες ενός αντιδραστικού συστήματος. Αναφέρθηκε ο εισηγητής του ΚΚΕ, ο σύντροφος ο Μανώλης ο Συντυχάκης, για το άρθρο, για το νομοσχέδιο και τις συνέπειες. Επιτρέψτε μου 2-3 σκέψεις γενικότερες για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι φανερό ότι λόγω των νέων και σημαντικών τεχνολογικών επιτευγμάτων η ζωή του ανθρώπου, η ζωή μας, θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Όμως, την ίδια ώρα βλέπουμε να αυξάνεται θεαματικά η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες να βελτιωθεί ριζικά η ζωή μας και στην κατάσταση που, στην οποία βρισκόμαστε και η οποία συνεχώς επιδεινώνεται. Έγινε χθες στην ίδια αίθουσα πολλή συζήτηση για τα ενίκια, για τις στεγαστικές ανάγκες, για το ράλι των ακινήτων. Στην τηλεόραση βλέπουμε διαφημίσεις για τα έξυπνα σπίτια, για τα πράσινα σπίτια, την ίδια στιγμή που ο νέος άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει στέγη καν. Δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος και του κινητού τηλεφώνου. Για φανταστείτε πόσο πολύ διευρύνεται συγκεκριμένη απόσταση. Από αυτή την άποψη ως ΚΚΕ, εμείς διαφωνούμε με τη λογική που εξέφρασαν εδώ πέρα ορισμένες δυνάμεις του ακροδεξιού φάσματος, οι οποίες δαιμονοποιούν την τεχνολογία. Διαφωνούμε λοιπόν τόσο με τη δαιμονοποίηση της τεχνολογίας από τη μια μεριά, όσο και από την άλλη με την ουτοπική προσδοκία που εκφράζει τόσο την κυβέρνηση όσο και από τα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, ότι μέσα της τεχνολογίας θα προκύψει αυτόματα, μέσα της τεχνολογικής πρόοδου, μια κοινωνική ευημερία. Και οι δύο αυτές λαθεμένες απόψεις είναι ανιστόρητες απόψεις. Βασίζονται πάνω σε μια λαθεμένη θεωρητική προσέγγιση. Γιατί το ζήτημα είναι το εξής. Ποιος και για ποια συμφέροντα καθορίζει τον προσανατολισμό, την ανάπτυξη αλλά και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Σε αυτό το βασικό ερώτημα δεν απαντάτε. Και αυτό έχει την εξής διάσταση στις σημερινές συνθήκες στις οποίες ζούμε. Είτε εξετάσουμε την εποχή της ατμομηχανής, είτε την εποχή του έξυπνου ρομπότ. Η τεχνολογία στον καπιταλισμό ήταν, είναι και θα είναι μέσω αύξησης εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, γιατί αυξάνει θεαματικά την παραγωγικότητα της εργασίας, που, η οποία όμως οδηγεί αυτή η αύξηση παραγωγικότητας
να αξιοποιείται σε βάρος της ίδιας της εργατικής τάξης, απλά και μόνο για να πολλαπλασιάζει τα κέρδη, και από την άλλη μεριά αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία ως μέσο ελέγχου, χειραγώγησης και καταστολής του λαού στα χέρια της εξουσίας του κεφαλαίου. Τα παραδείγματα πάρα πολλά. Από λογοκρισία, από παρεμπόδιση αναρτήσεων, είτε θέματων που αφορούν τον πόλεμο, τη δολοφονικό πόλεμο του Ισραήλ και τη γενοκτονία την οποία έχει εξαπολύσει απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης, είτε για την αποστολή και την εμπλοκή της χώρας μας στην Ουκρανία, μια εμπλοκή η οποία αυξάνεται, όπως έγινε με την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για την αποστολή βλημάτων με το απαγορευμένο λευκό φόσφορο. Και είχαμε την ένοχη σιωπή απέναντι σε αυτή την κυβερνητική απόφαση τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ, όσο από το ΠΑΣΟΚ, από την Ελληνική Λύση και από τη Νέα Αριστερά. Χθες το μεσημέρι στη Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, με την οποία ένοχη σιωπή τους τα κόμματα αυτά και άλλα κάλυψαν την άθλια κυβερνητική απόφαση για την αποστολή δηλαδή επικίνδυνων απαγορευμένων βομβών στην Ουκρανία. Και όλα αυτά στα πλαίσια της υλοποίησης από μεριάς της κυβέρνησης, με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων κομμάτων, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει από τη συμμετοχή της στους αμερικανονατοικούς υπεραλληστικούς σχεδιασμούς και το δεσμεύσεων της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση λοιπόν για το πώς αξιοποιείται η τεχνολογία δεν μπορεί να είναι ούτε επιστροφή στο παρελθόν με την καταστροφή της και τη δαιμονοποίησή της, ούτε οι όποιες ανέξοδες υποσχέσεις για περιορισμό της ασίδωτης από μεριάς του κεφαλαίου αξιοποίησής της. Ο αντεργατικός αντιλαϊκός χαρακτήρας και η ίδια η βαρβαρότητα του συστήματος δεν επιτρέπει την καλλιέργεια αυταπατών, κύριε Υπουργέ. Αλλά μόνο η ανατροπή αυτού του συστήματος μπορεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και την αξιοποίηση της τεχνολογίας σε βάρος των δικαιωμάτων του, των αναγκών και της ίδιας του της ζωής. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αφαρθώ στην απαράδεκτη τροπολογία για τη Λάρκο. Η γνώμη του ΚΚΕ είναι ότι η τροπολογία συγκεκριμένη πρέπει να αποσυρθεί και να συζητήσουμε το θέμα όσον αφορά την άμεση επαναλειτουργία της Λάρκο, να μην παραχωρηθεί η εταιρεία σε ιδιώτες, να υπάρξει μια ανασυγκρότηση του μηχανολογικού της εξοπλισμού και εξυγχρονισμός του μηχανολογικού της εξοπλισμού, να αναπτύξει ακόμη και νέες γραμμές παραγωγής, όπως για παράδειγμα η παραγωγή ανεξάρτητου χάλιβα, που για να θυμηθούμε και λίγο την ιστορία της Λάρκο, το ΚΚΕ είχε στηρίξει αυτή τη δυνατότητα που είχε η Λάρκο και μάλιστα και την πρόταση τη δεκαετία του 80 της Σοβιετικής Ένωσης για να κατασκευάσει με δικά της έξοδα εργοστάσιο παραγωγής ανεξίδου του χάλιβα στην επιχείρηση της Λάρκο. Και τότε με απόφαση της Υπουργού Βιομηχανίας της κυρίας Βάσο Παπανδρέου απορρίφθηκε το συγκεκριμένο αίτημα. Και όλες οι διαχρονικά οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα οδήγησαν με την πολιτική τους, με τις πράξεις τους, στο να απαξιώνεται η Λάρκο, στο να μην εξυγχρονίζεται μηχανολογικά και ταυτόχρονα την οδήγησαν στην υπερχρέωση μέσα και από τα διάφορα σκάνδαλα τιμολογιακής πολιτικής να προμηθεύεται η Λάρκο πανάκριβο ρεύμα, πολύ πάνω από την τιμή κόστους της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια τη ΔΕΗ, μόνο και μόνο για να θωρακίσει τα κέρδη της ΔΕΗ, οδηγώντας την στην χρεοκοπία. Έτσι λοιπόν εμείς αυτή την προοπτική προβάλλουμε, χωρίς να υπάρξει την επαναλειτουργία δηλαδή της Λάρκο, χωρίς να υπάρξουν δυσμενείς μεταβολές
στις συνθήκες εργασίας και στα εργασιακά δικαιώματα, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, γιατί έχουν θρηνήσει οι εργαζόμενοι πάρα πολλούς συναδέλφους τους. Στηρίζουμε δηλαδή τα αιτήματα των εργαζόμενων της επιχείρησης, αλλά και τον αγώνα τους. Και η δυσκολία της κυβέρνησης 4 χρόνια τώρα να προχωρήσει και να υλοποιήσει, να ολοκληρώσει την αντιλαϊκή της επιλογή είναι ακριβώς και αποτέλεσμα αυτών των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των εργαζόμενων στη ΛΑΡΚΟ και της ταξικής αλληλεγγύης η οποία εκφράζεται. Γιατί κύριοι Υπουργοί, καμιά συκοφαντία, καμιά καταστολή ή ποινική δίωξη δεν θα σταματήσει το ταξικό εργατικό κίνημα και το ρεύμα αμφισβήτησης. Μην έχετε καμία αυταπάτη, ούτε η χθεσινή καταδίκη με ανυπόστατες κατηγορίες του Προέδρου του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου Αττικής σε 10 μήνες φυλάκιση, ούτε η δίωξη του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμου και η παραπομπή του σε δίκη την Παρασκευή 5 Απρίλη για τις συμμετείχες σε κινητοποιήσεις παρεμπόδισης του πληστηριασμού πρώτης κατοικίας μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση της λαϊκής δυσαρέσκειας, την οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Φτάσατε στο σημείο, μόνο και μόνο για να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας, να κλείσετε και να παραχωρήσετε στους ιδιώτες τη μοναδική βιομηχανία σιδηρονικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να του χαρίσετε το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ακολουθώντας μια επιλογή κατεξοχήν ανορθολογική. Κλείσατε και σταματήσατε την παραγωγική διαδικασία της εταιρείας κατά τη διάρκεια αυτή για να μπορέσετε να την απαξιώσετε ακόμη περισσότερο και να την πουλήσετε για ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί είναι σίγουρο ότι η λειτουργία της εταιρείας θα αποδείκνει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει και θα τσάκιζε το αφήγημά σας. Και τέλος, είναι καλό να αναδείξουμε και τις ίδιες τις αντιφάσεις οι οποίες προκύπτουν του καπιταλιστικού συστήματος. Αναφέρθηκε ο προηγούμενος ομιλητής ότι μια σειρά ενεργοβόρες βιομηχανίες κλείνουν στη χώρα μας. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι συνολικό φαινόμενο στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα η Γερμανία αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο μια σειρά ενεργοβόρων βιομηχανιών. Γιατί η πολιτική απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν από τη μια μεριά η επιθυμία για κέρδη των πολυεθνικών και των επιχειρηματικών ομήλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας με την παροχή φτηνής ενέργειας στους άλλους κλάδους της βιομηχανίας. Και σε αυτή την αντίφαση δεν μπορείτε να απαντήσετε. Και αυτή η αντίφαση και ο ανορθολογισμός του συστήματος αναδεικνύει και τα όρια του. Αναδεικνύει τον χαρακτήρα αυτού του συστήματος που δεν μπορεί να απαντήσει στις αντιφάσεις και στην κρίση του. Έτσι λοιπόν η απάντηση απέναντι σε όλα αυτά, η διέξοδος απέναντι σε αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, η οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε άλλη βάση, όπου θα έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτή η οργάνωση της οικονομίας απαλλάσσει το ίδιο το σύστημα από τις κρίσεις του και βεβαίως η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους υπόλοιπους υπερεαλιστικούς οργανισμούς. Δηλαδή η μοναδική ρεαλιστική διέξοδο για το λαό που πρέπει να τη βαδίσει οργανώνοντας την πάλη της συνολικότερης ρήξης είναι ο σοσιαλισμός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.